Βρισκόμαστε μόλις μία εβδομάδα πριν το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο λευκός καπνός για την διεξαγωγή debate μεταξύ των υποψηφίων δεν υπήρξε κατά τη χθεσινή σύσκεψη μεταξύ των τεσσάρων πλευρών. Ο Νίκος Παπάς προκρίνει τη διεξαγωγή ενός τηλεοπτικού διαλόγου μεταξύ των τεσσάρων διεκδικητών της ηγεσίας του κόμματος στις 7 Σεπτεμβρίου. Πρέπει όλο το κόμμα και όλοι οι συνυποψήφοι να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα που προσφέρει η οργάνωσή μας, οι συμβατικές τεχνολογίες και τα συμβατικά μέσα ενημέρωσης, τα νέα μέσα ενημέρωσης, για να γίνει συμμετοχική και πλατιά αυτή η διαδικασία. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα και εύχομαι να το δω να συμβαίνει αυτό τις επόμενες ημέρες για να υπάρξει μεγάλη συμμετοχή. Έχουμε κάνει μια πρόταση για διεξαγωγή τηλεοπτικής συζήτησης. Θεωρώ ότι θα τελεσφορήσει, εκτός αν υπάρξουν ρητές αντιρρήσεις. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος με μία ανάρτησή του χθες το βράδυ έβαλε στον πάγο το ενδεχόμενο της διεξαγωγής ενός debate λόγω των πυρκαγιών και των εξελίξεων του τελευταίου διαστήματος. Η πρόταση για ένα debate, με όρους μάλιστα τηλεοπτικού θεάματος, μεταξύ των υποψηφίων για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να ειδωθεί υπό το φως των νέων δεδομένων, αφού ενδεχόμενη διεξαγωγή του μέσα σε αυτό το κλίμα θα έδειχνε αδιαφορία για την κοινωνία και τις πραγματικές της ανάγκες. Ανταυτού, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος υποστηρίζει τη διεξαγωγή μιας ανοιχτής συζήτησης μεταξύ των υποψηφίων υπό την αιγίδα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά, που έχει ήδη στείλει σχετική πρόσκληση. Η στάση αυτή του πρώην Υπουργού Οικονομικών δημιούργησε αντιδράσεις από τους άλλους υποψηφίους. Αυτή η πρόταση δεν έρχεται σε αντιδιαστολή με την πρόταση για διενέργεια τηλεοπτικού διαλόγου με την ευθύνη είτε της ΕΡΤ είτε κάποιου άλλου καναλιού εθνικής εμβέλειας. Την ποιότητα του εν λόγω διαλόγου προφανώς και θα τη διασφαλίσετε εσείς οι ίδιοι ως υποψήφοι, καθώς έχετε και τις αρχές και την επάρκεια να αντιπαρατεθείτε με σεβασμό και με βάση τις απόψεις σας. Άλλωστε, έχετε οι τέσσερις σας ήδη συμφωνήσει σε αυτή τη βάση προ-20 ημέρου. Η πρόταση υπηρετούσε και υπηρετεί την ανάγκη για δημοσιότητα των επερχόμενων προεδρικών εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και για συμμετοχή της κοινωνίας. Σε σχετική χθεσινή συνάντηση, προτάθηκε συμπληρωματικά η διεξαγωγή ανάλογων συζητήσεων με διοργανωτές νομαρχιακές επιτροπές του κόμματος. Ταυτόχρονα, συμφωνήθηκε οι λεπτομέρειες της τηλεοπτικής συζήτησης να οριστούν σε επόμενη συνάντηση των υποψηφίων προέδρων. Την Τετάρτη, πάντως, αναμένεται νέα σύσκεψη μεταξύ των υποψηφίων προκειμένου να διευκρινιστεί εάν εν τέλει υπάρχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις ενός τηλεοπτικού διαλόγου. Στο μεταξύ, πιθανή θεωρείται πλέον και η υποψηφιότητα του Στέφανου Κασελάκη, ο οποίος έχει ξεκινήσει διαδικτυακή καμπάνια.